Κάθε σκυλί στον κόσμο έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό. Όσον αφορά την ταχύτητα όμως, ποια είναι τα πιο γρήγορα σκυλιά στον πλανήτη? Πάμε να δούμε το βίντεο. Τα Ντόμπερμαν δημιουργήθηκαν στη Γερμανία στα τέλη του 1800 από ένα φοροεισπράκτορα ώστε να έχει κατά τη διάρκεια της δουλειάς του την καλύτερη προστασία που θα γινόταν. Ξεχώρισαν αμέσως λόγω της εξυπνάδας τους και έτσι διασκορπίστηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα σε όλο τον κόσμο. Έχουν διαπρέψει σε θέσεις της αστυνομίας και του στρατού, έχουν τεράστια αποθέματα ενέργειας και λατρεύουν το τρέξιμο. Έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν μέχρι και τα 52 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι παιχνιδιάρικα σκυλιά που μπορούν και θέλουν να συνοδεύουν το αφεντικό τους σε κάθε δραστηριότητα. Τα Weimaraner είναι γερμανικά σκυλιά που χρησιμοποιούνταν στις αρχές του 1800 για να κυνηγούν μεγάλα ζώα όπως αρκούδες, λύκους και αντιλόπες. Για λίγο παραπάνω από 100 χρόνια, η ύπαρξή τους ήταν ένα καλά κρυμμένο μυστικό μεταξύ των ανθρώπων της γερμανικής αριστοκρατίας. Περίπου το 1920 όμως, κάποια μεταφέρθηκαν κρυφά στην Αμερική και από εκεί και έπειτα ξεκίνησαν να διασκορπίζονται και στον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα είναι από τα καλύτερα σκυλιά για σπίτι. Λατρεύουν την ανθρώπινη επαφή και ξεχωρίζουν λόγω του καλού τους χαρακτήρα και της ιδιαίτερης ομορφιάς τους. Είναι αθλητικά σκυλιά με ατελείωτη όρεξη για παιχνίδι και τρέξιμο και η ταχύτητά τους μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 57 χιλιόμετρα την ώρα. Μπορζόι. Αυτά τα σκυλιά με τη μεγαλοπρεπή εμφάνιση έχουν καταγωγή από τη Ρωσία. Ήτανε σύμβολα της αριστοκρατίας και δίνονταν συνήθως ως δώρα ανάμεσα σε ευγενείς. Σπάνια πολλούνταν. Χρησιμοποιούνταν για το πιο αγαπημένο σπόρο εκείνης της εποχής που ήταν το κυνήγι λύκων. Συνηθιζόταν να κυνηγούν σε αγέλες που αποτελούνταν από τουλάχιστον 100 σκυλιά. Ήταν και είναι ήρεμοι και ευγενικοί αθλητές με ιδιαίτερη αγάπη για το τρέξιμο. Στα ρωσικά το όνομά τους σημαίνει ταχύς και αυτό γιατί μπορούν να τρέξουν με ταχύτητα μέχρι και 57 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτές τις μέρες τα συναντάμε περισσότερο ως σκυλιά οικογένειας λόγω του γλυκού τους χαρακτήρα. Whippet. Η ιστορία τους ξεκίνησε στην Αγγλία στα τέλη του 18ου αιώνα. Δημιουργήθηκαν για να κυνηγούν μικρά ζώα, όμως η εκτροφή τους επεκτάθηκε λόγω της μεγάλης ταχύτητάς τους. Οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να αγοράσουν μεγαλύτερα σκυλιά δρομής, λόγω του υψηλού κόστους τους, αποκτούσαν whippets προκειμένου να πάρουν μέρος στους αγώνες ταχύτητας της εποχής. Γι' αυτό το λόγο είχαν αποκτήσει και το παρατσούκλι του φτωχού το άλογο αγώνων. Μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 57 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι πολύ έξυπνα και έχουν ήσυχο χαρακτήρα. Σπάνια θα τα ακούσει κανείς να κάνουν φασαρία ή να γαυγίζουν ανεξέλεγκτα. Είναι τα πιο γρήγορα σκυλιά του μεγέθους τους και σήμερα βρίσκονται ανάμεσα στους πιο διακεκριμένους σκύλους σε πολλά κοινολογικά αθλήματα. Τα σκυλιά δαλματίας, λόγω των αθλητικών τους επιδόσεων και της μεγάλης ευφυΐας τους, χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν ως πολεμικοί σκύλοι για να συνοδεύουν άλογα, κάρα, άμαξες και άρματα μάχης και να τους ανοίγουν το δρόμο. Θεωρούνταν ακούραστοι και άφοβοι συνοδοί και πολύ καλοί φρουροί σε ό,τι και αν έπρεπε να διαφυλάξουν. Οι αναφορές για την προέλευσή τους ποικίλουν γιατί η ράτσα από τα αρχαία χρόνια συνοδεύοντας τα καραβάνια έχει περάσει από πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Ήταν και είναι δυναμικά σκυλιά που θα κάνουν τα πάντα να προστατεύσουν τα αφεντικά και την περιοχή τους. Είναι πολύ ικανοί δρομής με μεγάλη αντοχή και η ταχύτητά τους μπορεί να φτάσει τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Σήμερα, ως σκύλοι συντροφιάς, μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι προστάτες της οικογένειας. Το Afghan Hound είναι μια πάρα πολύ παλιά ράτσα. Για την ακρίβεια θεωρείται τόσο παλιά που την περικλείουν διάφοροι αρχαίοι μύθοι, με τον πιο ξεχωριστό να λέει ότι τα αφγανικά λαγωνικά ήταν αυτά που αντιπροσώπευαν την κατηγορία των σκύλων στην κυβωτό του Νόε. Η πραγματική του προέλευση είναι άγνωστη. Πιστεύεται ότι προέρχεται από κάποιο μέρος γύρω από τη σημερινή Ινδία, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν. Αλλά κανείς δεν μπορεί να εντοπίσει με σιγουριά για το πού και το πότε. Το χρησιμοποιούσαν για κυνήγι στα βουνά αυτών των περιοχών, γιατί ήθελαν να έχουν ένα έξυπνο και δυνατό σκυλί που θα μπορούσε να επιβιώσει ακόμα και μόνο του εκεί. Οι μακριές τρίχες του το προστατεύουν από τις ακραίες κλιματικές συνθήκες. Φημίζεται για την πανοραμική του όραση και τις φοβερές δρομικές του ικανότητες και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 65 χιλιόμετρα την ώρα. Επόμενο σκυλί της κατηγορίας είναι το Βίσλα με καταγωγή από την Ουγγαρία. Κάποιοι το λένε και ουγγρικό pointer λόγω της εξαιρετικής του όσφρησης και των κυνηγετικών του ικανοτήτων. Θεωρείται ικανό να φέρει εις πέρας με ιδιαίτερη ευκολία κάθε εντολή που θα λάβει από τον ιδιοκτήτη του. Η ενέργεια και ειδικά η εκρηκτικότητά του είναι ασύγκριτη. Είναι ένα δυνατό σκυλί που μπορεί να φτάσει τρέχοντας μέχρι και τα 65 χιλιόμετρα την ώρα. Ξεχωρίζει για τις πολλές διακρίσεις του σε κοινολογικούς αγώνες. Έχει πολύ καλό χαρακτήρα και φημίζεται για την ανάγκη του να είναι μόνιμα προσκολλημένος στους αγαπημένους του. Πιστά, πανέξυπνα, ακούραστα και με τρομερή αντοχή ακόμα και στα πολύ θερμά κλίματα λόγω του λεπτού τριχώματός τους είναι τα pointer. Είναι γνωστά για τις κυνηγετικές τους ικανότητες για παραπάνω από 3 αιώνες, μιας και ανατράφηκαν εξ ολοκλήρου για αυτό το σκοπό.
Το όνομά τους σημαίνει αυτός που δείχνει, αφού όταν κυνηγούν τη λία τους, το σώμα τους στρέφεται με μια συγκεκριμένη στάση προς την κατεύθυνση του θυράματός τους. Λατρεύουν το τρέξιμο και είναι από τα πιο γρήγορα σκυλιά του πλανήτη. Η ταχύτητά τους μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 65 χιλιόμετρα την ώρα. Ως κατοικίδια, είναι τρομερά φιλικά, καλοπροαίρετα και στοργικά και αγαπούν να παίρνουν μέρος σε κάθε οικογενειακή δραστηριότητα. Άλλη μία από τις αρχαιότερες ράτσες του πλανήτη είναι το σαλούκι. Οι ρίζες του λέγεται ότι ξεκινούν τουλάχιστον 5.000 χρόνια πριν, αλλά έχουν βρεθεί αρχαία ιερογλυφικά ακόμα και από το 7.000 π.Χ. που αναπαριστούν ακριβώς ίδια σκυλιά με αυτά. Ήταν αγαπημένα τον Φαραώ, του Μέγα Αλέξανδρου και πολλών βασιλιάδων ανά τους αιώνες. Στην αρχαία Αίγυπτο τα θεωρούσαν ιερά και πολύ συχνά στους τάφους των Φαραώ έχουν βρεθεί τέτοια σκυλιά μουμιοποιημένα δίπλα τους. Χρησιμοποιούνταν λόγω των κυνηγετικών ικανοτήτων τους για να πιάνουν γαζέλες, αντιλόπες και άλλα ζώα. Φαίνονται λεπτεπίλεπτα και αριστοκρατικά, όμως έχουν απίστευτη δύναμη και εκρηκτική ταχύτητα. Μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 69 χιλιόμετρα την ώρα. Το πιο γρήγορο σκυλί στον πλανήτη είναι το Greyhound. Πολλές πηγές το τοποθετούν μέχρι και 5.000 χρόνια πριν. Είναι άλλη μια αρχαία ράτσα που έχει καταφέρει να κρατήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ίδια ανά τους αιώνες, παρόλο την τόσο πολύχρονη πορεία της. Έχουν βρεθεί αρχαία δείγματα της ύπαρξής της στην Αίγυπτο, στη Συρία, στην Ελλάδα, αλλά λόγω της ξεχωριστής εμφάνισής τους και του ευγενικού χαρακτήρα τους, αυτά τα σκυλιά έγιναν γρήγορα γνωστά και σε όλο τον κόσμο. Προσέλκυσαν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των ανθρώπων της αριστοκρατίας, που αρχικά τα χρησιμοποιούσαν στο κυνήγι, αλλά ξεκίνησαν γρήγορα να τα βάζουν να παίρνουν μέρος σε αγώνες τρεξίματος, μιας και οι ικανότητές τους ήταν μοναδικές. Μέχρι και σήμερα είναι τα πιο χαρακτηριστικά σκυλιά στο χώρο της ταχύτητας. Μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 73 χιλιόμετρα την ώρα. Υπάρχει κάποιο σκυλί που βρίσκεται στη λίστα και σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση? Μήπως υπάρχει κάποιο που έχουμε ξεχάσει? Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας την άποψή σας στα σχόλια. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να του κάνετε like. Και αν θέλετε να παρακολουθήσετε και άλλα παρόμοια, να κάνετε φυσικά εγγραφή στο κανάλι μας. Να είστε όλοι καλά!